Κατορθώσαμε μέχρι τα τελευταία λεπτά του αγώνα να διατηρήσουμε το αποτέλεσμα υπέρ ημών. Λυπάμαι γιατί η ισοπαλία ήρθε μετά από δικό μας λάθος. Από δικό μας ολέθριο σφάλμα, το οποίο εκμεταλλεύτηκε έντεχνα η ΑΕΚ. Γενικά, όταν κάνει σχή με την ΑΕΚ, ανεξαιρέτως αν είναι στην έδρα σου, θα πρέπει κανείς να νιώθει ικανοποιημένος. Με τον τρόπο όμως που ήρθε η ισοπαλία, είμαι λιγάκι δυσαρεστημένος και λυπάμαι ιδιαίτερα γιατί οι παίκτες μου κατέβαλαν συγκινητικές προσπάθειες και κάτω από άνιστες συνθήκες. Και στερήθηκαν τη χαρά της νίκης. Ο Ολυμπιακός Βόλος συνεχίζει να χάνει βαθμούς από ατυχία, θα μπορούσαμε να πούμε. Να μας πείτε, να συμφωνείτε, τι πρέπει να κάνει για να αποφύγει τέτοιες καταστάσεις στο μέλλον. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε μια νεοφώτιστη ομάδα και υπάρχει σχετική απειρία στους παίκτες μου. Βέβαια, δεν δικαιολογούνται παίκτες της κλάσης του Μπόντα να υποπίπτουν σε αυτά τα σφάλματα και μάλιστα σε στιγμή που για πρώτη φορά τρεις παίκτες μου είχαν ξεχυθεί στην κόντρα για να περάσουμε ένα δεύτερο γκολ. Δεν μπορώ να πω τίποτε, έτσι σκέφτηκε εκείνη τη στιγμή ο παίκτης, έτσι ενήργησε, αγωνίστηκε πάρα πολύ δυνατά, ήταν πάρα πολύ σωστός. Πέρα από τις επιθετικές δραστηριότητες είχε και την επιτήρηση του Μανολά, τον οποίο οπωσδήποτε επιτήρησε πάρα πολύ σωστά, ιδιαίτερα σε στατικές φάσεις μέσα στην περιοχή μας. Ηρακλή Μαρασίδη, κατά την άποψή σου, τι έφταξε και σήμερα η ομάδα σου δεν κατάφερε να κερδίσει? Νομίζω ήμασταν λίγο επιβόλαιοι στη φάση του γκολ. Και θέλω να πω ότι η ΑΕΚ ήταν πάρα πολύ καλή σήμερα. Η καλύτερη ομάδα που πέρασε από τον Βόλο. Μας έπαιξε στο μισό γήπεδο. Κλειστήκαμε εμείς μετά τον γκολ που βάλαμε. Εμείς είμαστε μια ομάδα που μπορούμε να κρατήσουμε το αποτέλεσμα εύκολα. Στη φάση του γκολ είχαμε λίγο ατυχία, κάναμε δύο λάθη απανωτά. Όταν ο Νίλσον πήρε την μπάλα, βρήκε λίγο στο πόδι μου, αλλά δεν μπορούσα να αλλάξω πορεία. Τώρα για την ΑΕΚ θέλω να πω ότι σίγουρα θα είναι μια από τις ομάδες που θα πρωταγωνιστήσει, μπορεί να πάρει και το πρωτάθλημα, αλλά σίγουρα πρέπει να πάει στο UEFA με την ομάδα που έχει. Για μας θέλω να πω ότι θα είμαστε σίγουρα η έκπληξη του πρωταθλήματος. Θα πάμε πάρα πολύ καλά στην πορεία, γιατί γίνεται καλή δουλειά από τον κύριο Δανίλ. Δεν συζητάμε την περίπτωση υποβιβασμού, συζητάμε μια καλή πορεία και μια καλή θέση.